μέλος της Επιτροπής, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, την οποία ευχαριστούμε και πάλι. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πολλές ώρες, κυρία Μαρούπα, σήμερα θα κάνετε υπερορίες μάλλον. Έτσι φαίνεται και δεν τις πληρωνόμαστε κιόλας. Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό ήταν άχαστο. Ότι δεν υπάρχει. Αλλά υπερορίες γίνανε, ό,τι και να λέμε, από τις 10 το πρωί. Δεν είστε εκεί 10.30, πότε ώρα πήγατε, κάπου τόσο. Πιο νωρίς και πιο νωρίς, γιατί νωρίς. Να προετοιμαστούμε κλπ. Τις 9.30 δηλαδή. Τι γίνεται τώρα, για πείτε μας, γιατί σε δύο φάσεις έγινε η συζήτηση. Η πρώτη ήταν για την Ξάνθη και για το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών και το δεύτερο το θέμα της πολυδιοκτησίας. Αλλά ένα-ένα μπορούμε να τα βρούμε τι έγινε πρώτα με το πρώτο της Ξάνθης. Θα σας πω τα διαδικαστικά και τα τυπικά, δεν θα μπω στην ουσία των θεμάτων, γιατί είναι μυστική η συνεδρίαση. Μάλιστα. Αν θέλουν οι διάδικοι μπορούν να πούνε πληροφορίες για το τι έζησαν. Ωραία. Εγώ επειδή συμμετέχω και στη λήψη των αποφάσεων δεν μπορώ να πω ακριβώς τι δίνει εννοείται. Την Επιτροπή. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο, που δεν ήταν καλό αυτό για την υποστήριξη των γεγονότων που αποδεικνύουν την μη εμπλοκή τους στην καταγγελία του Ολυμπιακού. Για την Ξάνθη λέτε τώρα. Ή γενικώς. Ούτε από την Ξάνθη ούτε από τον ΠΑΟΚ ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο. Ήρθαν μόνο δικηγόροι για να δικηγόροι, το πω. Δικηγόροι, ναι, ναι, μόνο δικηγόροι. Ήρθαν ναι. μόνο δικηγόροι. Εμείς είχαμε καλέσει και τα φυσικά πρόσωπα. Είχαμε καλέσει τον κύριο Πανόπουλο προσωπικά, mm-hmm. τον κύριο Σιγελίδη, τον κύριο Πιαλόγλου, τον κύριο Καλπαζίδη, τον κύριο Σαβίδη, ναι. να μας δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για το τι έκαναν, πώς το έκαναν και να αξιολογήσουμε και την προσωπικότητα των ανθρώπων και το κατά πόσο μπορεί να έγινε πράγματι ένα λάθος και το ποιο ήταν το σκεπτικό του όταν πήρε την τάδε απόφαση τη Δίνα, έμεινε παραπάνω, έμεινε παρακάτω, εν πάση περιπτώσει και τις επιχειρηματικές αποφάσεις mm-hmm. Και τον τρόπο των συναλλαγών και την πρακτική και τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στον κόσμο ολόκληρο για το τι συμβαίνει ανάμεσα στην Ξάνθη και στον ΠΑΟΚ. Δεν προτίμησα να μην έρθει κανένας, η RFA δεν έστειλε ούτε δικηγόρο, η Vialand νομίζω επίσης δεν έστειλε δικηγόρο, αλλά απαντήθηκαν κάποια πράγματα μέσω της ΠΑΕ Ξάνθη mm-hmm. και των κυρίων Σιγκελίδη και Πανόπουλου που εκπροσωπήθηκαν από δύο δικηγόρους. Επίσης το εκπληκτικό ήταν ότι προσήλθαν δύο δικηγόροι από την Κύπρο, εκπροσωπώντας την Πελτέρα και την Ντιμέρα. Μάλιστα για την Πελτέρα μας δήλωσαν ότι είχαμε καλέσει λάθος Πελτέρα, αλλά δεν το έθεσαν ως ένσταση. Mm-hmm. Παραστάθηκαν και παρόλα αυτά μας είπαν ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα, δεν μπορούν να απαντήσουν απολύτως τίποτα. Ήρθαν και θέλανε να φύγουν και από την ώρα που ήρθανε. Τους κρατήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, λέγοντάς τους ότι εμείς θέλουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις και να λάβουμε τις απαντήσεις έστω δια υπομνήματος και δια των εγγράφων που θα κατατεθούν αργότερα. Mm-hmm. Εκείνοι επέμεναν ότι είχαν βγάλει και εισιτήρια νωρίς το μεσημέρι. Λες και ήρθανε, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, οι νόμιμοι εκπρόσωποι που διώρησαν δικηγόρους για την Πελτέρα και τη Μέρα να αντιμετωπίζουν την καταγγελία καθόλου σοβαρά. Και γενικώς αυτό που υπήρχε στην περιραίωσα ατμόσφαιρα είναι ότι άμα πούμε πάρα πολλά, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην απόδειξη της καταγγελίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι η καταγγελία είναι στοιχειοθετημένη, δεν είναι αόριστη. Υπάρχουν ήδη έγγραφα που έχουν εισφερθεί νόμιμα δια του Ολυμπιακού, κάποια άλλα που εισφέρθηκαν μέσω της ΕΠΟ, μέσω κάποιων τραπεζών που ζητήσαμε εμείς. Υπάρχει και ένας φάκελος με ανώνυμα έγγραφα για τον οποίο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια μέχρι σήμερα που συζητήθηκε η υπόθεση, ούτε αμφισβήτηση της νησιότητας, ούτε για την κλοπή των προσωπικών δεδομένων, ώστε να ζητηθεί, να απαγορευθεί, να ληφθούν υπόψη κάποια έγγραφα που δεν άπτονται της υπόθεσης και αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κάποιων εκ των φυσικών προσώπων. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβα ότι θεωρούν ότι είναι λίγο χαλαρή η κατάσταση και ότι όσο πιο πολλά δεν ξέρω λες, τόσο πιο καλά πάει η υπόθεση. Αυτό δεν μετά... είναι έτσι πρέπει να πω. Αυτά... Να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι δικαστές,
είναι καθηγητές πανεπιστημίου και είμαστε και δικηγόροι της πιάτσας, να το πω έτσι. Είμαστε μάχημοι. Ναι. Είμαστε άνθρωποι που υπερασπιζόμαστε πελάτες και εταιριών και αδικηματίες κλπ. Οπότε καταλαβαίνουμε και πίσω από τις λέξεις. Και ναι. Καταλαβαίνουμε και μπορούμε να διασυνδέουμε και έγγραφα και πληροφορίες και εντυπώσεις και τα πάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ απλοϊκό να νομίζει κάποιος ότι άμα δεν πεις μια ξεκάθαρη θέση και το τι συνέβη, γιατί και η αλήθεια εκτιμάται, δε όντως, ότι θα ξεφύγει την συμπίδα του νόμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο νόμος υπάρχει για να εφαρμόζεται προς πάσα κατεύθυνση, όπως έχουμε προσπαθήσει η Επιτροπή να το κάνουμε όλα τα χρόνια, προς πάσα κατεύθυνση επαναλαμβάνω, και αν υπάρχουν λόγοι ανώτερης βίας ή δεν ξέρω τι, ή κάποιας παγίδευσης, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε. Εγώ έκανα πάντως όλες τις ερωτήσεις διεξοδικά προς την πλήρη διερεύνηση της αλήθειας και των πληροφοριών που είχα λάβει η ίδια και μέσω των μέσων ενημέρωσης και προσωπικά και υπό τον τύπο της καταγγελίας, που βοηθά δηλαδή την πλευρά της καταγγελίας, και υπό τον τύπο της υπεράσπισης βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να έχει κάποιος παραβιάσει τον νόμο στην ΠΑΕ Ξάνθη, ναι. Αν και είναι δεκτό βέβαια και αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι αυτό, ότι θεωρώ ότι η υπόθεση αντιμετωπίστηκε από τους ακροόμενους με μεγάλη χαλαρότητα. Αυτό θα να πω, τίποτα άλλο. Ναι, απλώς... Και με στενοχώρησε, να σας πω και την αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να διασπείρεται στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή είναι αποδεδειγμένο το πρόβλημα. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα πάω εκεί να ακούσω, θα απαντήσω τα ελάχιστα δυνατά και οι άλλοι έχουν το πρόβλημα που θα βγάλουν την απόφαση να μας πείσουν μετά ότι αυτά που είπαμε εμείς στους φιλάδλους και στους οπαδούς μέσω των οποίων ασκούμε την πίεση δεν είναι αληθινά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, επειδή είπατε προηγουμένως για τα προσωπικά δεδομένα και αυτά τα έγγραφα που ήρθαν από τις τράπεζες, τα λάβατε αυτά υπόψη σας? Έγινε άρση του τραπεζικού απορρίτου. Δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση για αυτά, αλλά ρωτήθηκαν οι διάδικοι αν έχουν κάνει. Ναι. Όχι, αν έχουν κάνει οτιδήποτε εναντίον αυτών των εγγράφων. Και τι είπανε? Η απάντηση ήταν ότι έχουμε χρόνο, λέει, γιατί πέρασε καμιά προθεσμία. Καλά, λέω, εντάξει. Εσείς μπορείτε να τα λάβετε υπόψη σας ως Επιτροπή, κυρία Μαρούπα, από τη στιγμή που είναι... Υπάρχουν προϋποθέσεις από τις οποίες βεβαίως μπορούμε να τα λάβουμε. Που είναι μη νόμιμα αποδεικτικά... Ποιος το είπε αυτό ότι είναι μη νόμιμα? Okay. Εσείς το είπατε. Είναι ανωνύμως του Γλυφέντα, δεν είναι παράνομα τα αποδεικτικά. Ναι, αλλά εδώ αποδεικνύουν πάει... Το τι αποδεικνύουν και τι θα δεχτούμε και το αν θα τα λάβουμε υπόψη μας είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Γιατί εδώ μιλάμε για αν κάποιος έχει υποκλέψει, είναι κακούργημα. Δηλαδή από τράπεζα... Για αυτόν που τα έκλεψε, όχι για μένα έκλεψε, που σωστά. Είμαι ανεξάρτητη αρχή και που τα λαμβάνω υπόψη μου προς απόδειξη ενός γεγονότος που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος. Με τον καινούριο νόμο. Και επίσης, ναι. Όταν δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ η γνησιότητα και εγώ σήμερα περίμενα να δω αμφισβητεί κάποιος τη γνησιότητα, έχει κάνει κάποιος μήνυση για αυτόν που τα έκλεψε. Έχει κάνει κάποιος μήνυση για αυτόν που τα διέρευσε στον τύπο. Αλλά εξακολουθεί αυτό το δεν είδα, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Όλα εκτιμώνται. Μετά τη διαδικασία τη σημερινή, τους δώσατε προθεσμία για υπομνήματα? Ναι, τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα? Την άλλη Πέμπτη. Ναι, την άλλη Πέμπτη. Μέχρι άλλη Πέμπτη όλες οι πλευρές έχουν για υπομνήματα. Ναι. Και από εκεί πέρα εσείς την άλλη Πέμπτη θα πάρετε απόφαση? Όχι, θα λάβουμε τους φακέλους. Ναι. Θα τους μελετήσουμε και η διάσκεψη έχουμε βάλει την επόμενη Δευτέρα. Α, μετά την Πέμπτη. Μετά την Πέμπτη, δηλαδή στις 27. Αν 27. Θυμάμαι καλά, ναι, ναι. Και τότε θα νομοθετήσετε? Τότε θα κάνουμε τη διάσκεψη. Δεν είμαι σίγουρη αν θα βγει εκείνη τη μέρα η απόφαση. Πιθανόν και να βγει όμως. Ναι. Δεν το ξέρω. Υπάρχει περίπτωση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η εισήγησή της να είναι πάτε στο διαιτητικό απευθείας χωρίς απόφαση? Χωρίς εισήγηση, μάλλον.
Όχι βέβαια. Α, όχι βέβαια. Εμείς θα βγάλουμε απόφαση αν έχει παραβιαστεί ο νόμος, αν εσταθεί η καταγγελία δηλαδή, αν έχει παραβιαστεί ο νόμος, με ποιο τρόπο έχει παραβιαστεί ο νόμος, ως προς ποια στοιχεία και με ποια αιτιολογία. Μάλιστα. Και θα βγάλουμε το πόρισμα το οποίο θα παραπέμψουμε στην ΕΠΟ, εφόσον βέβαια είναι καταδικαστική, να το πω έτσι, η απόφαση. Εφόσον. Αν είναι απαλλακτική, εντάξει, όλα καλά. Από ό,τι καταλάβαμε τώρα, μάλλον θα στηριχτείτε περισσότερο στα υπομνήματα, γιατί δεν ήταν και πολύ διευκρινιστική η διαδικασία. Μίλησε, που μας είπατε πολλά, δεν ξέρω, δεν απαντώ από όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα υπόθηκαν, κάποια δεν απαντήθηκαν, αλλά και η σιωπή εκτιμάται στις διαδικασίες τις δικαστικές. Και η σιωπή, κάποιος δεν θέλει να απαντήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. Ναι. Ή δεν ξέρει. Θα το εκτιμήσουμε κατά πόσο πράγματι μπορεί να μην ήξερε αυτός ο κάποιος που ερωτήθηκε τα 2-3 πράγματα. Οπότε εντάξει, τι να μας πει, αφού δεν ήρθε ο αμέσως εμπλεκόμενος. Ή δεν ήθελε να απαντήσει γιατί ήταν επιβαρυντικά τα στοιχεία που θα αποκαλύπτονταν. Πού να θα τα εκτιμήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Είναι δύσκολη με την έννοια ότι έχει πάρα πολλά νομικά θέματα και πάρα πολλά πραγματικά περιστατικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα, ώστε να καταλήξουμε τελικά στο τι ακριβώς συνέβη και με ποιον τρόπο συνέβη. Έχετε κάποια πρώτη εκτίμηση στο μυαλό το δικό σας, σαν Ειρήνη Μαρούπα? Όχι, όχι. Δεν όχι. Έχετε ή δεν θέλετε καταρχάς, να μας πείτε? Καταρχάς, όχι. Σας λέω ευθέως ότι έχω ζητήσει στοιχεία. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει πάρα πολλά στοιχεία να μου φέρουν. Οπότε δεν θα τα ζητούσα άμα είχα άποψη. Στενοείτε να σας μέσω το πέρα... υπομνημάτων. Υπομνημάτων λέτε. Ναι, ναι, τους είπα ότι κοιτάξτε, θέλω να μου φέρετε 1, 2, 3, 4, 5, 7. Αυτά. Είναι υποχρεωμένες να τα φέρουνε? Καλά, υποχρεωμένος δεν είναι ποτέ κανείς σε τίποτα. Ναι. Εκτιμάται μετά το τι φέρνει, αν το φέρνει, γιατί δεν το φέρνει, όλα εκτιμάται. Τι στοιχεία ζητήσατε, αυτό μπορείτε να μας το πείτε? Εντάξει, θα προτιμούσα να... Περιφραστικά πείτε μας. Όχι, μα... Κοιτάξτε, αυτό... κάποια οικονομικά στοιχεία, ναι. Κάποια στοιχεία που αφορούν τις προσωπικότητες κάποιων εκ των εμπλεκομένων, και κάποια στοιχεία που αφορούν διαπραγματεύσεις, μεταβίβασης της Ξάνθης σε άλλα πρόσωπα ενδεχομένως. Μιλάτε για την περίπτωση των μετοχών της Ξάνθης, Επανόπουλο και Συγγελίδη, αυτό λέτε τώρα? Όχι, όχι, όχι. Τι πριν από αυτό. Πριν από αυτό, αν υπήρξε κάποια διαπραγμάτευση εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη μεταβίβαση της ΠΑΕ Ξάνθης. Αν υπήρξε. Αυτό ζητάω. Αν υπήρξε, ναι. Αν υπήρξε. Προφανώς υπενήσεστε τον κύριο Σαββίδη, αν δεν απατώμε. Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν υπήρξε. Ποιον υπενήσετε? Τον κύριο Σαββίδη. Όχι. Ρώτησαν προκειμένου αν υπήρχε θέμα μεταβίβαση σε Τούρκο. Σε Τούρκο. Ναι, ναι. Αν υπήρξε. Πού συνδέεται αυτό, κυρία Μαρούπα, έτσι να μας βοηθήσει? Το πώς συνδέεται θα μου επιτρέψετε. Αν υπήρξε, θα το συνδέσω εγώ. Αν δεν υπήρξε, δεν υπάρχει κάτι να συνδέσω. Μάλιστα. Οπότε είναι δεν σας αποκαλύψω τον τρόπο. Είναι καλή ερώτηση. Πολύ καλή. Πάντως ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Μάλιστα. Αυτό που είπατε για την προσωπικότητα των. Δηλαδή, τι όταν λέει προσωπικότητα, δεν μπορείτε να μας διευκρινίσετε? Εντάξει τώρα, δεν θέλω να σας πω λεπτομερώς. Μετά θα σας πω τη διαδικασία ολόκληρη. Δεν γίνεται. Ναι, απλά επειδή δημιουργεί. Εντάξει, σας λέω ότι ζήτησα πολλά στοιχεία εκ των οποίων θα βγάλω και τελικά την απόφαση. Σας απάντησα σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Αν έχω μία πρώτη απόφαση στο μυαλό μου, ναι. Σας εξήγησα ότι όχι, γιατί είναι πρώιμο το στάδιο. Έχω ζητήσει και άλλα στοιχεία. Έχω επεξεργαστεί κάποια, έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις, έχω λάβει κάποιες απαντήσεις, περιμένω και κάποια άλλα στοιχεία για να δω τι ακριβώς τέτοια κατάλαβα υπόθεση, ότι συνέβη. Τέτοια υπόθεση δεν έχει ξαναπασχολήσει την Επιτροπή ΕΤΖΕΝ, ναι, πρώτη φορά απασχολείται από τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι παρότι υπήρχε η περιραίουσα ατμόσφαιρα και άλλες φορές, ποτέ δεν υπήρχε καταγγελία στοιχειοθετημένη, ναι. Και επειδή εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν περιμένω τις καταγγελίες για να δράσω, όπως και τώρα δεν περίμενα την καταγγελία, αλλά το είχα ήδη πει όπως σας έχω ξαναπεί, ναι. Δεν μου είχαν προκύψει ισχυρά στοιχεία ώστε να προχωρήσω. Υπήρξαν καταγγελίες έτσι ανώνυμες, να το πω έτσι, ή προσωπικές, παλιότερα μου είχαν πει για τον Εργοτέλη, το είχα αναζητήσει, υπήρχαν τέλος πάντων στην περιραίωση ατμόσφαιρα, υπήρχαν θέματα και από τον Ολυμπιακό Πολυιδιοκτησίας.
Ό,τι είχα ακούσει, επειδή δεν ασχολούμαι όπως καταλαβαίνετε μέρα νύχτα με τα ποδοσφαιρικά και δεν είμαι και ειδική επί των ποδοσφαιρικών, ό,τι μου είχε καταγγελθεί προσωπικά από σας, ας πούμε, ναι, από έναν οποιονδήποτε ανώνυμο πολίτη, το είχα διερευνήσει προσωπικά για να δω αν υπάρχει κάτι που μπορώ να το φτάσω. Αλλά ήταν, σαν... ήταν προφορικό, δεν ήταν γραπτός. Δεν ήταν, δεν ήταν γραπτό και δεν μπόρεσα να στοιχειοθετήσω εγώ ένα ξεκίνημα κατηγορίας, να το πω έτσι. Τώρα δηλαδή με το γραπτό στοιχειοθετείτε? Κοιτάξτε, ήρθαν και έγγραφα που το αποδεικνύουν. Ναι. Δεν είναι που το αποδεικνύουν, που στηρίζουν την καταγγελία, όχι που την αποδεικνύουν. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή, η καταγγελία είναι γραπτή, έχει αρχή, μέση και τέλος και έχει και έγγραφα που το συνοδεύουν προς απόδειξη των ισχυρισμών. Αντιπαρατέθηκαν επιχειρήματα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για τα έγγραφα που έχουν έρθει και τι μπορούν αυτά να αποδείξουν ή όχι σε σχέση με αυτά που απαιτεί ο νόμος να αποδεικνύουν. Και είναι προς διερεύνηση αυτό. Αν τελικά αρκούν αυτά τα έγγραφα, δεν αρκούν, κάτι άλλο έπρεπε, φτάνουν, γιατί φτάνουν κλπ. Αυτά ναι, είναι τα θέματα επί των οποίων θα αποφασίσουμε. Ωραία. Πάντως, κυρία Μαρούπα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα σε αυτά τα έγγραφα υπάρχει πουθενά το όνομα του Ιβάν Σαββίδη? Της καταγγελίας του Ολυμπιακού. Της καταγγελίας υπάρχει. Όχι, εγώ λέω, δηλαδή, στα έγγραφα που έχετε στα χέρια σας, φαίνεται πουθενά ότι είχε εμπλοκή ο Σαββίδης με την Ξάνθη? Δεν θα σας το απαντήσω αυτό. Γιατί? Αλλά δεν λέτε. Καταρχάς δεν θα σας το απαντήσω γιατί αφορά το φάκελο που εγώ έχω γνώσει και τη ζώκη. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σας πω τι στοιχεία έχω στα χέρια μου. Όμως θα σας απαντήσω ότι ο νόμος περιγράφει ιδιοκτησία μέσω παρενθέτου προσώπου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί κάποιος να έχει μια ομάδα χρησιμοποιώντας εμένα για πρόεδρο της ομάδας. Ναι. Ή τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ωραία. Σαν πρόεδρο της ομάδας. Τότε να την πάω αλλιώς την ερώτηση. Όμως δίνει τις εντολές. Αυτό είναι θέμα απόδειξης. Αυτό περιμένουμε να δούμε αν αποδείχθηκε. Ωραία. Η ερώτηση μου την πάω αλλιώς τότε. Υπάρχει το όνομα του Καλπαζίδη στην ΠΑΕ Ξάνθη? Ξέρετε που υπάρχει το όνομα του Καλπαζίδη. Στην ΡΕΦΕ και στην Βίαλαντ. Τι θα πει? Υπάρχει στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Είναι πολλά τα θέματα. Εντάξει, τώρα. Είναι πολλά τα θέματα, σας είπα. Έχουν ζητηθεί στοιχεία είτε προς επίρρωση της καταγγελίας, είτε προς απόδειξη του ότι δεν είναι. Η σχέση δεν είναι αυτή η στενή που περιγράφεται στην καταγγελία της Βίαλαντ με την ΠΑΕ Ξάνθης. Ναι. Και δεν ασκείται, ας πούμε, κυριαρχική επιρροή στην ΠΑΕ Ξάνθη μέσω της Βίαλαντ από την ΑΡΕΦΕΗ που είναι ο Καλπαζίδης και που κατά την καταγγελία πίσω από τον Καλπαζίδη είναι ο Σαββίδη. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε αντιληπτό. Εντάξει, νομίζω ότι μας καλύψατε. Έτσι κι αλλιώς δεν μας είπατε και πολλά πράγματα. Μας είπατε κάποια, αλλά όχι όλα. Σας είπα πάρα πολλά. Απλώς δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει. Απλώς το θέμα είναι. Είναι το αντικείμενο του. Λογικό είναι. Δεν μας πείτε. Είναι μυστική συνέντευξη. Εντάξει, okay, και δεν μας πείτε και την απόφασή σας. Αυτή θα την πάρετε αργότερα. Λογικό ήταν. Καλά, δεν την έχω κιόλας καν. Και εξάλλου είναι και ένα από τα 9 μέλη, κυρία Μαρούπα. Δηλαδή είναι μια συνολική απόφαση. Εντάξει, αλλά. 7 είναι τα μέλη. Αλλά παρόλα αυτά, κυρία Μαρούπα, θα πιστεύω την άλλη Πέμπτη, λοιπόν, περιμένετε να καταθέσουν τα υπομνήματά τους και την μεθεπόμενη Δευτέρα, λοιπόν, ενδεχομένως να πάρθει απόφαση. Η διάσκεψη, ναι, ενδεχομένως. Η δική της πρώτης εξήμιση είναι ξεκάθαρη. Είπε πρώτον δεν της άρεσε ότι δεν πήγαν όσοι κλήθηκαν. Και δεύτερον ότι δεν έχει πρώτη εκτίμηση γιατί ζήτησε διευκρινήσεις για να, για να πάρει την απόφαση. Υπάρχει λόγος που καλούνται. Και δεν καλούνται μόνο για να φέρουν τα έγγραφά τους, τα υπομνήματά τους. Καλούνται γιατί αξιολογείται και ο τρόπος που δίνει κάποιος απαντήσεις και η προσωπικότητά του, βέβαια. Να δούμε και αν θέλετε και πόσο ετοιμόλογος είναι κάποιος. Καμία αντίρρηση. Αν δεν έχετε κάποιος. Και πόσο διδυτικός και πόσο προκλητικός και πόσο αφελής. Όλα κρίνονται για να λάβεις απόφαση. Αυτός αν ενσυνείδητα ή ασυνείδητα παραβίασε ή δεν παραβίασε ένα νόμο. Ναι. Είναι όπως ένα ποινικό δικαστήριο, δεν έχει πρακτικές διαφορές. Κυρία Μαρούπα, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία, ο κύριος Μαρινάκης όλες αυτές τις δικαστικές εμπλοκές που είχε παρέστη ποτέ ως φυσικό πρόσωπο κάπου, που ήταν και πολύ, δεν ήταν μόνο αθλητικό το πλαίσιο. Και αυτό αξιολογήθηκε. Ποτέ. Εσείς τι λέτε, δεν αξιολογήθηκε? Όλοι αξιολογούνται. Σωστά. Και αν τα στοιχεία είναι λυπή που θα σας στείλουν την Πέμπτη.
Τι κάνετε μετά, βγάζετε απόφαση? Τίποτα, όχι. Η απόφαση θα βγει με τα υπάρχοντα, δεν το συζητάμε. Α, με τα υπάρχοντα, έτσι. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Ότι, εντάξει, νομίζω ότι και ο καθένας, γιατί από το πρωί τέθηκε ένα θέμα κατά πόσο θα καταθέσουν κάποια έγγραφα κλπ. Και τους είπα ότι πρέπει να αξιολογήσουν και τα συμφέροντά τους, ξέρετε. Το μείζον συμφέρον τους είναι να μείνει αυτό το πέπλο, το θολό για το τι έχει συμβεί και ενδεχομένως να υπάρξει μια λάθος απόφαση, αν είναι λάθος, καταδικαστική, ή να εισέλθουν άμεσα όλα τα στοιχεία ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ερωτήσεις, να διασαφινιστούν τα πάντα, να μην υπάρχουν σκιές και αν θέλετε όχι και απέναντι στην Επιτροπή μόνο, αλλά και στον κόσμο. Όταν έχουν διαρρεύσει οικονομικά στοιχεία τεράστιας σημασίας και τεραστίων ποσών στην κοινή γνώμη και τα έχουν διαβάσει όλοι, δεν τους ενδιαφέρει τους εμπλεκόμενους και ιδίως αυτούς που είναι στη δυσμενή θέση να ελέγχονται. Ναι. Να αποσύσουν κάθε υπόνοια από το μυαλό του οποιουδήποτε, αν θέλετε μπορεί να είναι απαλλακτική η απόφασή μας. Να αποσύσουν από το μυαλό του κόσμου που ακούει και αντιλαμβάνεται πράγματα και ζει μέσα στα γήπεδα ότι η απόφασή μας ήταν η σωστή και δεν ήταν προϊόν φόβου, δεν ξέρω τι, συμπάθειας, δειλίας, αυτό δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους τους εμπλεκόμενους η απόφασή μας να είναι η σωστή στο πρώτο στάδιο, αλλά να είναι και αδιάβλητη, να μην μπορεί να πει κανείς το παραμικρό, γιατί όλα τα στοιχεία δόθηκαν, όλα αξιολογήθηκαν και τελικά ήταν η σωστή απόφαση αυτή που έλεγε. Μάλιστα. Κυρία Μαρούπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Focus 103,6.